αγαπητοί εκπρόσωποι του γερμανικού λαού, να σας καλωσορίσω και εγώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ελλάδα. Ξέρω λίγα γερμανικά, δυστυχώς όχι τόσο καλά όσο ο συνάδελφός μου, ο κύριος Πλεύρης, άρα θα κάνω την εισήγησή μου στα ελληνικά. Είμαι από τη Μακεδονία. Είμαι βουλευτής του νομού Σερών που βρίσκεται στη Μακεδονία, την πραγματική Μακεδονία, όχι την ψεύτικη. Γι' αυτό και στην περιοχή δική μου είχε πάρα πολλούς μετανάστες στη Γερμανία. Όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, όπως το λέμε εδώ, μεταξύ του 1972 και του 1978, τα μισά παιδιά από το σχολείο είχαν γονείς εργαζόμενους στη Γερμανία. Άρα θα πω ότι γενικώς στη Μακεδονία, επαναλαμβάνω την πραγματική, υπάρχει συμπάθεια προς τη Γερμανία. Πάρα πολλοί μιλούν γερμανικά, κάνουν στο σχολείο. Υπάρχει ακόμη και φροντιστήριο εκμάθησης γερμανικών στο χωριό μου, το οποίο είναι μικρό σχετικά. Παρ' όλα αυτά και παρόλη τη συμπάθεια που υπάρχει για τον γερμανικό λαό και για τη Γερμανία και τον θαυμασμό από τους Έλληνες και που ζήσαν εκεί και αυτούς που δεν έχουν ζήσει, υπήρξε μεγάλη στενοχώρια από τη συμπεριφορά των γερμανικών μέσων ενημερώσεως. Αναφέρθηκε ο κύριος Βάις πριν ότι κόπηκε μια συνδρομή σε μια εφημερίδα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Πάρα πολλά ψεύδι γράφτηκαν από τα μέσα ενημερώσεως και δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός, ποιος είναι ο ενορχιστρωτής αυτών των επιθέσεων εναντίον της Ελλάδος και ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτό. Σίγουρα δεν κρύβεται η δημοσιογραφική αλήθεια και οι δημοσιογραφικές γνώμες. Αναφέρεται λοιπόν και ενώ πολύ σε έχει πιστεί ο γερμανικός λαός ότι οι Έλληνες παίρνουν στα 45 σύνταξη. Έγινε μια πρόσφατη απογραφή και περίπου βγήκε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 768.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτές οι πράγματι προνομιακές συντάξεις σε νεαρή ηλικία υπάρχουν για ένα μέρος αυτών. Την ίδια ώρα υπάρχουν περίπου 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αγωνίζονται να ζήσουν με μισθούς της τάξης των 700 ευρώ όταν οι τιμές εδώ σε όλα τα είδη είναι διπλάσιες από ό,τι στη Γερμανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν ένα πραγματικό μισθό 350 ευρώ. Επίσης είδα στα μέσα ενημερώσεως να λέγεται ότι κόβονται προνόμια, να λένε Γερμανοί πολίτες ότι κόβονται προνόμια από αυτούς προκειμένου να τα έχουν οι Έλληνες. Αυτό είναι ψέμα. Δόθηκε δάνειο στην Ελλάδα και μάλιστα όπως ανέφερε και ο κύριος Μαγκούφης με ιδιαιτέρως επαφείς όρους, θα έλεγα τοπογλυφικούς. Ασκείται κριτική στην Ελλάδα για τα θέματα των προσφύγων και του ασύλου και μάλιστα για τον αριθμό των 50.000 αιτήσεων για άσυλο οι οποίες εκκρεμούν. Θα θέλαμε αυτές τις αιτήσεις, παρόλο που δεν είμαι κυβερνητικός βουλευτής, αυτές τις αιτήσεις να τις μοιραστούν με τη Γερμανία. Πραγματικά, αν πιστεύει η Γερμανία ότι υπάρχει ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα, μπορεί να πάρει αυτές τις αιτήσεις, να τις εξετάσει και να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι βέβαιος ότι οι αιτούντες άσυλο θα πηγαίνουν ευχαρίστως στη Γερμανία αντί της Ελλάδος. Απαιτεί η Γερμανία, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Δεν κάνει τίποτα στο να πει στην Τουρκία να υπογράψει, να τηρήσει αυτά τα οποία έχει υπογράψει για την επανεισδοχή. Και νομίζω ότι πρέπει η Γερμανία να αποφασίσει αν θα είναι ο ηγέτης της Ευρώπης, ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης, ή αν θα είναι το κογλήφος της Ευρώπης. Αυτό είναι μια επιλογή την οποία πρέπει να την κάνετε εσείς και πάρα πολλά πρέπει να πιστεί να την κάνει ο γερμανικός λαός. Είναι δυνατόν να έχουμε το 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου εκεί εμπορικό έλλειμμα και αυτό να είναι βιώσιμο? Ποιος και με πόσον καιρό θα χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως το υποζύγιο ούτως ώστε να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη στη Γερμανία? Και θα αναφερθώ σε ορισμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η πρόεδρος, αν δεν κάνω, η αντιπρόεδρος των Πρασίνων πήγε στην κατεχόμενη Κύπρο πριν από 2 χρόνια, υποτίθεται για να άρει την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχει απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Υπάρχει η βούληση αυτών που ελέγχονται από την Άγκυρα να μην
έχουν συνεργασία με την νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι απομόνωση. Και δεν μπορεί στα θέματα που έχουν να κάνουν με την Κύπρο, ξαφνικά στο άσυλο τα γερμανικά μέσα ενημερώσεως και οι γερμανοί πολιτικοί να είναι ανθρωπιστές, ξαφνικά στην Κύπρο να ξεχνάνε τον ανθρωπισμό τους. Να ξεχνάνε όλα αυτά που έχουν εκεί, γίνουν εκεί, να ξεχνάνε την καταπάτηση ιδιοκτησιών. Δεν μπορεί στις σχέσεις με την Τουρκία να φέρονται σαν να είναι το κακομαθημένο παιδί, όπου όλοι πρέπει, χάρη των οικονομικών συμφερόντων κυρίως, να βάζουν άλλα κριτήρια για όλες τις άλλες χώρες και άλλα κριτήρια για την Τουρκία, όπως αυτή το απαιτεί. Πρέπει να υπάρχουν κοινά κριτήρια για όλες τις χώρες. Και στο θέμα των Σκοπίων, το οποίο ως βουλευτής της Μακεδονίας, της, επαναλαμβάνω, της πραγματικής Μακεδονίας, είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ τον λαό που ζει στα σύνορα και υφίσταται και θα υποστεί τις περισσότερες συνέπειες από αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, το όνομα Μακεδονία το πήρε αυτή η περιοχή, η οποία ως το 1943 λεγόταν Βαρντάρσκα, από τον Τίτο, από τον κομμουνιστή Τίτο, προκειμένου να δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα. Όποιος θέλει να βάλει το κεφάλι του μέσα στην άμμο και να μην σκεφτεί ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα και να βρει επιχειρήματα τωρινά, οικονομικά ή δήθεν ψευτοανθρωπιστικά, το συμβουλεύω, διότι είστε Γερμανοί, ας ανατρέξει στο έργο του μεγάλου Γερμανού ακαδημαϊκού, του Θεοδόρου Βίρτ, το έργο «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Παγκόσμιος Πολιτισμός». Εκεί θα βρείτε ένα έργο, είναι του 1850, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί μπορεί να βρει τις απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα και να δει αν εκείνη την εποχή πραγματικά υπήρχε ένα εντός εισαγωγικών μακεδονικό έθνος διαφορετικό από την, διαφορετικό από την Ελλάδα. Κλείνοντας, θέλω να πω, λείπει βέβαια ο κύριος Σμιτ, ο οποίος μας είπε να ξεχάσουμε το παρελθόν. Νομίζω ότι το παρελθόν είναι πάντα χρήσιμο να το θυμόμαστε, γιατί υπάρχει μια ελληνική παροιμία, δεν ξέρω κατά πόσον θα αποδοθεί καλά στη μετάφραση, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και το μέλλον και η φιλία, η ελληνογερμανική, μπορεί να στηριχθεί μόνο στην πολύ καλή συνεννόηση και στην αγάπη των λαών που πιστεύω ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Σας ευχαριστώ.